Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 27 Ιουνίου του 2012 και είναι το πρώτο απόγευμα αυτής της εβδομάδας που η κυβέρνηση δεν χάνει κάποιο στέλεχός της. Ξεκινάει αμέσως τώρα η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Σκεφτόμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι στον άνθρωπο των ημερών της χθεσινής και της σημερινής, τον κύριο Γιώργο Βερνίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του Sky. Να είστε καλά, εγώ ο κυριότερος λόγος που βρίσκομαι εδώ πέρα είναι πέρα από το να τιμήσω το κανάλι σας και να σας ευχαριστήσω, είναι να αναδείξω πολιτικές, δηλαδή αν θέλετε να αξιοποιήσω τη δημοσιότητα που έγινε γύρω από το όνομά μου, παρόλο που έχει αφήσει έτσι μια γεύση, θα έλεγα, πικρόξινη, ας το πούμε, δηλαδή μια μεγάλη χαρά όταν ανέλαβα από πολύ κόσμο και μια αντίστοιχη πικρία με το που αναγκάστηκα. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα στο τηλέφωνο χθες, θέλω να πιαστώ από ένα κομμάτι της, ίσως γιατί πολλοί δεν ξέρουν και ήμουν μέσα σε αυτούς, ήξερα τον Βερνίκο, αλλά με αυτή την ευκαιρία διάβασα πιο πολλά για εσάς. Όταν επιλεγήκατε πολύ, νιώσαμε μια έκπληξη, ήταν η πρώτη φορά που ένας άνθρωπος από έναν χώρο συγκεκριμένο, ενεργός επιχειρηματίας. Έχετε δίκιο και εγώ το πληροφορήθηκα. Πήγε να αναλάβει μια θέση. Ναι. Μετά διαπίστωσα ότι δεν είσαστε απλώς ενεργός επιχειρηματίας, είσαστε ένας άνθρωπος με ένα αντιδικτατορικό. Ναι. Ενεργός πολίτης. Ένα αντιδικτατορικό παρελθόν και μια επιχειρηματική πορεία που πολλοί την είπαν εξαιρετικά επιτυχημένη από τη μια, αλλά ότι ο άνθρωπος αυτός είχε και άλλα πράγματα στο μυαλό του. Τα κινήματα, η Greenpeace, πολλά από όσα συμμετείχατε έδειχναν ότι είχατε πάντα μια διαφορετική ανησυχία. Ήσασταν πολύ πολιτικοποιημένος και είσαστε. Καλοσύνη σας που τα λέτε. Εγώ να πω ότι μέχρι την Τετάρτη που μου έγινε η πρόταση και συζητήθηκε να συμμετάσχω στην κυβέρνηση, δεν ήταν ούτε σκοπός της ζωής μου, ούτε ήθελα να γίνω υπουργός. Εάν θέλετε, μάλιστα, μάλλον να δείτε. Αυτό, δηλαδή τελείως ξαφνικά. Τελείως ξαφνικά έγινε αυτό. Την Τετάρτη. Ποιος σας πήρε τηλέφωνο? Η πρόταση ξεκίνησε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον οποίο συνδέομαι, και από ό,τι ξέρω έγινε με μεγάλη χαρά αποδεκτή από τον κύριο Σαμαράτο και από τον κύριο Κουβέλη. Και θα πω ότι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για πολλούς, ακριβώς γιατί είμαι ένας ενεργός πολίτης με εμπειρίες και από το χώρο της κοινωνίας των πολιτών και από το χώρο και των επιχειρήσεων. Και κατά καιρούς μάλιστα. Θα πω ότι η πρόταση αυτή είχε και ένα ακόμα πράγμα. Το συζητήσαμε και μαζί, ότι λέμε η Ελλάδα βρίσκεται πραγματικά μετά την κόψη του ξηράφι. Μας έχει κόψει το ξηράφι. Και ναι, λέμε να βρούμε managers, να βρούμε ανθρώπους που ξέρουν. Φτάνει, βρε παιδί μου, εκτός από τους πολιτικούς, να δοκιμάσουμε και άλλες λύσεις. Στο πρόσωπό σας, λοιπόν, πολλοί είδαν μια τέτοια λύση. Αν τα πηγαίνατε καλά, θα λέγαμε μπορεί ένα μέρος της λύσης να είναι από εκεί. Αν τα πηγαίνατε κακά, θα λέγαμε όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό. Τελικά δεν το δοκιμάσατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, έχετε δίκιο και θα έλεγα ότι ανεξάρτητα από τη δικιά μου την περίπτωση, πρέπει οι επιχειρηματίες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην πολιτική ζωή. Δεν είναι δυνατόν όταν το κυριότερο θέμα είναι η οικονομία, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να αποκλείσει τους επιχειρηματίες από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Δεν είναι μόνο υπουργοί, εγώ θα έλεγα ακόμα και σε κομματικά όργανα. Για μένα το να δίνεις μάχη για την οικονομία χωρίς επιχειρηματίες είναι σαν να κάνεις πόλεμο χωρίς στρατηγούς. Αυτοί ξέρουν πώς δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, αυτοί ξέρουν τα μυστικά της οικονομίας και αν θέλετε πολλές φορές είναι άλλο το επίπεδο το πώς προσπαθούμε μονίμως να κάνουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία και άλλο το πώς επιβιώνουμε μέσα σε μια οικονομική πραγματικότητα. Γίνεστε υπουργός λοιπόν, σας τηλεφωνώ την Τετάρτη από το Πασόκ. Και την Πέμπτη ορκίζομαι. Και την Πέμπτη ορκίζεστε. Κατάλαβα και από τα λόγια σας ότι το κάνατε με πάρα πολύ κέφι. Δηλαδή, ειλικρινά βρέθηκα ενώπιον, γιατί ξέρετε, κάθε φορά που βρίσκομαι και με το φίλο μου τον Βενιζέλο και με άλλους, κάνω μια κριτική. Οπότε έφτασε η στιγμή της αλήθειας που λένε: ωραία, κάνεις κριτική όταν είσαι απ' έξω, για να σε δούμε όταν είσαι μέσα τι μπορείς να προσφέρεις. Και παρόλο που τονίζω ότι ήταν τελείως έξω από το σχεδιασμό μου το να έχω υπουργική θέση, δηλαδή μου ήρθε και μια έκφραση του Μπρέχτ στο μυαλό, ότι λέει: σε μεγάλωσα για να γίνεις υπουργός, με μια κακή κατάληξη. Το είχα πάντα μάλλον σαν κάτι αρνητικό. Εν πάση περιπτώσει, συνεκτιμώντας και την κρισιμότητα της κατάστασης που βρισκόμαστε και επειδή σταθερά υποστηρίζω τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, έκρινα να πω το ναι, όπως απεδείχθηκε εκ των υστέρων. Βάζω μια παρένθεση εδώ. Υπήρξαν κάποιοι που είπαν, και είναι εύλογη απορία, καλό είναι, βάζουμε τον επιχειρηματία να δούμε τι μπορεί να κάνει σαν μάνατζερ. Απ' την άλλη, βάζουμε έναν επιχειρηματία με κάποια κοινωνική. Όχι, ναι, σε ένα χώρο που έχει και το επιχειρηματικό του συμφέρον να ακουμπάει. Δηλαδή, στην ουσία, πόσο εύκολο έχετε είναι για ένα Βερνίκο, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στο χώρο της ναυτιλίας, πιστεύω ότι να αναλάβει υπουργός και να μην σπρώξει τα δικά του συμφέροντα. Θα σας απαντήσω. Πιστεύω είναι ότι λεπτό σημείο και. Να σας πω. Πιστεύω ότι και η ιδέα του Ευάγγελου Βενιζέλου και των υπολείπων αρχηγών ήταν ότι ναι, μεν έχουμε ένα επιχειρηματία, όμως έχουμε και έναν επιχειρηματία που έχει πάει φυλακή για τις ιδέες του. Άρα είναι μια σπάνια
περίπτωση, ας το πούμε, μια ιδιόμορφη περίπτωση που αξίζει να τη δοκιμάζουμε. Πιστεύω ότι ξεκίνησαν με πολύ καλή διάθεση να το... Αλήθεια, η πρότασή είναι. Τους. Απλώς έτυχε στην πορεία για τυπικούς λόγους, κατά την άποψή μου, αλλά σοβαρούς και υπαρκτούς, να αναγκαστώ να φύγω. Αλλά το κυριότερο είναι να μείνουν τα θετικά από αυτήν τη δημοσιότητα και από αυτή την περίπτωση. Πότε συνειδητοποίησατε, γιατί άρχισε από τις πρώτες μέρες, όχι μόνο για εσάς, για τους περισσότερους υπουργούς γίνεται και συμβαίνει πάντα, άρχισαν διάφορα σχόλια και στο διαδίκτυο υπήρχαν και αλλού, ότι μα υπήρχε ένα πρόστιμο από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, υπήρχε η offshore. Το θέμα της offshore πρωτοκυκλοφόρησε το Σάββατο. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Δεν το μάθα δυστυχώς. Να σου πω ότι δεν είχα δώσει σημασία. Την σημασία την έδωσα τη στιγμή που βγήκε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν τη διάβασα την ανακοίνωση. Τη Δευτέρα το μεσημέρι έγινε. Τη Δευτέρα το μεσημέρι, εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα ότι υπάρχει, αν θέλετε, νομικό πρόβλημα ανάμεσα στη συμμετοχή σε ξεχώριες εταιρείες και στη συμμετοχή μου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν το είχα καθόλου, τουλάχιστον ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Κακώς προφανώς δεν το είχα. Αλλά μόλις το συνειδητοποίησα, έκρινα ότι είναι πολύ καλύτερα να παραιτηθώ από το να συρθώ σε μια οριακή περίπτωση ενιών και νομικών ερμηνεών, τι είναι ακριβώς ξεχώρια, τι είναι κατεστημένη, τι είναι επώνυμη, τι δεν είναι. Νομίζω το καλύτερο για όλους και κυρίως το καλύτερο για τον ελληνικό λαό που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και δεν τον ενδιαφέρουν οι οριακές νομικές ερμηνείες, να παραιτηθώ και έτσι. Θα σας έλεγα ότι καλά κάνατε. Διευκρινίζω μόνο ότι η δική σας περίπτωση της offshore, αυτή της offshore που ξέρουμε, γιατί δεν ξέρω αν έχετε στην κατοχή σας και άλλες offshore, αλλά αυτή είχε το όνομά σας. Δηλαδή δεν είναι μια offshore η οποία είναι. Πέρα από αυτό που λέτε. Από αυτές τις καλυμμένες για να καλύπτουν μαύρο χρήμα. Πέρα από αυτό που λέτε. Βερνίκος έχει υπονομία. Σωστά. Πέρα από αυτές που λέτε, είναι μια ευκαιρία να πούμε ότι η offshore στην πραγματικότητα είναι και ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Βέβαια, αυτό γίνεται πολλές φορές κακή χρήση. Και είναι δύσκολο στον κόσμο να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Αλλά ένας και από τους λόγους που είναι και δύσκολο να βγούμε από την οικονομική κρίση είναι ορισμένες αιμονές που έχουμε, όπως παραδείγματος χάρη για τις offshore εταιρείες. Για μένα θα έπρεπε να ήταν τελείως διαφορετικό το νομικό πλαίσιο και θα έπρεπε και η ελληνική νομοθεσία να έχει μια άλλη τελείως προσέγγιση. Θα μπορούσε, αλλά δεν ξέρω, αυτό ίσως πιθανόν θα μπορούσε να κάνετε μια ειδική εκπομπή να το εξηγήσουμε, γιατί αφήνω... τώρα θα μπορούσε να αποκαθαριστεί ο κόσμος. Σας αφήνω να το πείτε, να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και στην ανακοίνωσή του και στην κριτική που έκαναν τα στελέχη του σας αντιμετώπισε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Δηλαδή, το πρόσεξα και νομίζω και εγώ στην ανακοίνωση που το έκανα. Ίδιο κάνατε και εσείς. Και αισθάνομαι ότι αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία σας και με τους αγώνες που έχετε δώσει. Υπήρχε όμως μια σαφής παράβαση του νόμου, νομίζω αυτό σας είπε και ο κ. Βενιζέλος στο τηλέφωνο. Σωστά. Άκουσα όμως μια κριτική από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να απαντήσετε σε αυτό. Ναι. Είπαν, δεν μπορεί να δεχτεί κανείς το να υπάρχει offshore εταιρεία, γιατί η offshore εταιρεία έχει ως βάση την αποφυγή φορολογίας. Δεν μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει να διοικήσει τον τόπο σε ένα κομμάτι από αυτά τα οποία πρέπει να διοικηθεί ο τόπος, να έχει μια εταιρεία η οποία νομίμως μεν έχει στόχο να αποφύγει φορολογία στο εσωτερικό της χώρας και να φορολογηθεί κάπου αλλού. Να σας απαντήσω. Πέρα από αυτό το πράγμα, από τη στιγμή που ο νόμος το προβλέπει, σωστά ή λάθος, ή οριακά σωστά ή λάθος, ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να το σεβόμαστε και γι' αυτό ακριβώς παραιτήθηκα. Εγώ ξεφεύγω από αυτό και παίρνω αφορμή την εκπομπή μας που κάνουμε για να πω ότι offshore, όχι για τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί προφανώς εγώ δεν μιλάω για offshore που γίνονται για να πάρει κανείς μίζες και τέτοια πράγματα που είναι προφανώς καταδικαστέα. Εγώ μιλάω για την offshore σαν επενδυτικό εργαλείο και ιδιαίτερα στην ναυτιλία. Είναι χρήσιμο και πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό το λέω. Αλλά δεν θα ήθελα κιόλας να προσανατολιστεί ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος μας παρακολουθεί που έχει τόσα προβλήματα. Διευκρινίστε το όμως αυτό το κομμάτι. Είναι, αποφεύγει κανείς φορολογία? Δηλαδή εσείς που κάνατε αυτή την offshore αποφύγατε να φορολογηθείτε στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, φορολογηθήκατε κάτι, κάπου αλλού? Οι επενδυτές δεν είναι ούτε Παναγίες ούτε άγγελοι. Ψάχνουν πάντα τα καλύτερα χρηματοοικονομικά εργαλεία προκειμένου να κάνουν επενδύσεις. Εδώ έχει ολόκληρη Κίνα που έχει Χονγκ Κονγκ, έχει Μακάο, έχει κάνει τη Σανγκάη ελεύθερη ζώνη, έχει Γαλλία που έχει το Μονακό, έχει Αγγλία που έχει ένα σωρό islands κτλ. Θα μπορούσε παράδειγμα και η Ελλάδα να έχει ένα νησί, έλεγα και στον τωρινό Υπουργό Ναυτιλίας να κάνει ολόκληρο τυχείο ή αν δεν μπορεί θέλει τυχείο να κάνει τα ψαρά, που να κάνει ειδικά φορολογικά μέτρα. Το λέω αυτό πράγμα, γιατί εάν δεν πάρουμε την οικονομία μας αλλιώς, δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Χρειάζεται φαντασία. Χρειάζεται άνθρωποι που να ξέρουν από την αγορά. Χρειάζεται να προταθούν καινούργια μέτρα. Τα οποία και να ικανοποιούν το λαό που έχει την αγωνία. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, α το πούμε. Θα έρθουν να μας τα πάρουν όλα. Τι γίνεται με αυτά. Ακούμε τόλμη τον επιχειρηματικό λόγο. Ακριβώς. Θέλει μια τελείω διαφορετική έκανα, έψαχνα τον να μεγιστοποιήσω το κέρδος μου και να λοιπόν και λέω. Έχουμε λοιπόν και λέω με την ευκαιρία αυτή τη στιγμή και τη συνέντευξη να τονίσω τα εξής πράγματα. Ότι θέλει μια άλλη προσέγγιση όσον αφορά τα παιδευτικά εργαλεία.
Να τονίσω ότι η Ελλάδα έχει ορισμένα μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, όπως είναι ο νησιωτικός μας πλούτος. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιο κέντρο του θαλάσσιου τουρισμού. Γι' αυτό προσεφέρθηκα και με κέφι να κάνω αυτή τη δουλειά. Πιστεύω ότι έχουμε ένα νησιωτικό πλούτο μοναδικό, που με άξονα τη φύση και τον πολιτισμό μπορεί πράγματι να αποτελέσει πηγή εισοδήματος, μπορεί δηλαδή το βιωτικό μας επίπεδο μας των Ελλήνων σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. Αν θέλουμε να το διατηρήσουμε, θα το διατηρήσουμε μόνο παίρνοντας γενναίες πρωτοβουλίες και βάζοντας μεγάλους στόχους. Mm-hmm. Και αυτοί οι στόχοι είναι συνδεδεμένοι με τη θάλασσα και με το νησιωτικό μας πλούτο. Η άποψή μου, μπορεί κάποιος άλλος να βάλει και άλλα θέματα. Δεν υπάρχει αλλά Έλληνας... εκεί αισθάνομαι ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερα. Ο Δέρ θα συμφωνήσει μαζί σας ότι αν υπάρχει μια βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, το ξέρουμε οι πάντες, αυτή λέγεται τουρισμός. Να ρωτήσω λοιπόν τι θα κάνετε. Αλλά πέρα από, μπράβο, πέρα από τι, τον Ατόλιο. Ποια ήταν τα σχέδιά σας, τι θέλετε να υλοποιήσετε. Θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Ότι χρειάζεται από τη μια πλευρά και φαντασία, χρειάζεται και επίπονη εργασία. Όταν βάζεις ένα στόχο, λες παραδείγματος χάρη να κάνω την Ελλάδα παγκόσμιο κέντρο θαλάσσιου τουρισμού. Σε αυτό θέλεις μια σειρά από πολιτικές να κάνεις. Δεν μπορείς να θέλεις να κάνεις θαλάσσιο τουρισμό και από την άλλη να διώξεις τα σκάφη, ας πούμε. Δεν μπορείς να θέλεις να κάνεις θαλάσσιο τουρισμό και να μην έχεις σωστές υπηρεσίες. Το Μαρίνες τώρα είναι ξεπερασμένο γιατί τα σκάφη δεν θα έχουμε σε λίγο. Μαρίνες είναι δευτερεύον. Να μην έχεις σωστές υπηρεσίες. Θέλεις μια σειρά από συγκεκριμένη. Θέλεις σκληρή δουλειά και θέλει μια δουλειά με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτό που γινόταν μέχρι τώρα. Επιμένω λοιπόν. Τι πολιτική είχατε στο μυαλό σας, τι θέλατε να υλοποιήσετε, τι θα κάνατε. Εγώ ήθελα καταρχήν να φέρω μια καινούργια φαντασία στη χάραξη αυτής της πολιτικής και συγχρόνως να δουλέψω σκληρά για να το πετύχω. Το να δουλέψω σκληρά πολλές φορές αφορά. Πρακτικά δηλαδή 1, 2, 3, ποια θα κάνατε. Τι εμένα θα η προτεραιότητά μου θα ήταν ο θαλάσσιος τουρισμός και η ανάδειξη του νησιωτικού μας. Των νησιών μας, σαν κέντρα της φύσης και του πολιτισμού που μπορούν να αναδείξουν τον τόπο μας. Πώς θα το κάνατε αυτό. Εδώ έχεις μια σειρά από πολιτικές που πρέπει να κάνεις, θα πρέπει να συνεργαστείς και με άλλες. Θα πρέπει καταρχήν να το χωνέψεις και να το καταλάβεις μόνος σου. Θα πρέπει να κάνεις τον καμβά σου. Θα πρέπει να μπορείς να το αναπτύξεις με συγκεκριμένες πολιτικές, να πεις και να συνεργαστείς και με άλλα υπουργεία. Θέλει αρκετά σκληρή δουλειά και θα πρέπει στη συνέχεια και η ίδια κυβέρνηση να το δεχτεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά θέματα που έχουν σχέση, παραδείγματος χάρη, με τον τουρισμό, έχεις πολλά στην αρμόδια υπουργεία. Ναι, έχεις και τις υποδομές, έχεις τις μεταφορές, έχεις το χωροταξικό, έχεις πολλά πράγματα. Αλλά το Υπουργείο Θαλασσών της ναυτιλίας έχει πολλά εργαλεία στα χέρια της. Παραδείγματος χάρη, ο χωροταξικός σχεδιασμός των νησιών του Αιγαίου εξαρτάται από το Υπουργείο που έχουμε κάνει. Και με την ευκαιρία θέλω να χαιρετήσω και τη δημιουργία του Υπουργείου Θάλασσας και Αιγαίου, γιατί πράγματι πιστεύω ότι είναι το κυριότερο αναπτυξιακό μας εργαλείο που έχουμε. Και αν αυτό το συνδέσουμε και με τον τουρισμό και με τις υποδομές μας και με τις μεταφορές, θα μπορέσουμε και στις μεταφορές βάζω και τις αεροπορικές και τις αυτοπλοϊκές που είναι περισσότερο ειδικότητα του Υπουργείου, θα μπορέσουμε πράγματι να δείξουμε αυτή τη στιγμή τη δύσκολη, να δώσουμε ένα αναπτυξιακό όραμα, να βάλουμε συγκεκριμένους στόχους. Έρχομαι στον επιχειρηματία με τη σκέψη την επιχειρηματική τώρα και λέω την απορία που εξέφρασα δημόσια και χθες το βράδυ. Την προηγούμενη Τετάρτη κρίθηκε ότι στο Υπουργείο αυτό χρειαζόταν υπουργός ο κύριος Μουσουρούλης και υφυπουργός ο κύριος Βερνίκος. Χτες ο κύριος Βερνίκος παραιτήθηκε. Και δεν υπάρχει άλλος να τον αντικαταστήσει. Τι άλλαξε μέσα σε 4 μέρες. Κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Δεν είναι λίγο παρανοϊκό όμως. Δεν ξέρω, μπορεί να κρίθηκε. Παρανοϊκό. Υπερβολή είναι. Αλλά είναι κάτι που δεν το χωνεύουμε. Θέλω να πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή οι πολιτικοί αρχηγοί που στηρίζουν την κυβέρνηση, και γι' αυτό ήταν και ιδιαίτερα τιμητικό για μένα, ήταν μια κυβέρνηση που στηρίζεται σε μια ευρύτερη κομματική συνεννόηση και συνένεση, προφανώς θα κρίνω ότι αυτό το δίδυμο μπορούσε να παράγει πολύ πιο έργο. Εμένα η πρώτη μου αίσθηση που είχα από τη συνεργασία μου με τον κύριο, με τον υπουργό, είναι ότι ήμασταν κάπως συμπληρωματικοί άνθρωποι. Και πιστεύω ότι πράγματι θα μπορούσαμε να παράγουμε πολύ σημαντικό έργο. Mm-hmm. Θεωρώ πάντως ότι είναι ικανός. Το αν το σύνολο των αρμοδιοτήτων θα πετύσουν ίσως και αργότερα και έναν υφυπουργό ή έναν πληρωτή υπουργό, φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση θα τους εκτιμήσει και ο πρωθυπουργός για να δει πώς μπορεί να γίνει. Θα επιμείνω σε ένα ερώτημα που έθεσα και πριν, αλλά αισθάνομαι ότι δεν πήρα απάντηση. Άκουσα όλο αυτό που είπατε και είναι και οραματικό. Σε κάθε σας κουβέντα παρατήρησα ότι βάζετε το θέμα της φύσης ή ενασχόλησή σας με την Greenpeace και όλα τα υπόλοιπα προφανώς. Πιστεύω ότι το όριο της ανάπτυξης έχει σχέση πάντα με την ισορροπία ανάπτυξης και φύσης. Αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το θέμα που πρέπει εσείς να ιδρύσατε την Greenpeace, συνιδρύσατε. Σωστά, συνίδρυσα πριν 20 χρόνια. Και διατελέσατε και επικεφαλής της. Και επί 10 πρώτα χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος. Πρόεδρος ήταν ο φίλος μου, ο αδελφικός, ο Παναγιώτης Κανελάκης, που δυστυχώς το χάσαμε πρόσφατα. Και τα τελευταία 10 χρόνια πρόεδρος ήμουν εγώ. Επιμένω λοιπόν σε ένα ερώτημα. Και δυστυχώς παραιτήθηκα και από την Greenpeace. Με έχασε τελικά και η κυβέρνηση, με έχασε και η Greenpeace. Γιατί από τα πρώτα πράγματα που έκανα. Και ο κύριος Ράπανος έτσι βρέθηκε εκτός. Αναλαμβάνοντας υπουργός. Και παραιτήθηκα και από την Greenpeace. Και
ξεκίνησα μια διαδικασία και για τις επιχειρήσεις να σταματήσω να ασχολούμαι. Γιατί θεωρώ ότι όταν γίνεις υπουργός, είσαι ένα είδος υπηρέτης του λαού που πρέπει να το κάνεις. Αυτό λοιπόν είναι το ερώτημά μου. Επιμένω λοιπόν λίγο σε αυτό. Πώς όλο αυτό που κάνατε, που είχατε στο μυαλό σας να κάνετε μάλλον, δηλαδή η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και η ανάδειξή του, δεν θα βοηθούσε και τη δική σας επιχειρηματική δραστηριότητα. Γιατί σήμερα που δεν είστε στο Υπουργείο, ξαναγυρίζετε στις επιχειρήσεις σας. Και καλά κάνετε, αλίμον. Πώς λοιπόν αυτό που θα κάνατε. Θα σκέφτεσαι. Εγώ καταρχήν οι επιχειρήσεις μου δεν εξαρτώνται από καμία σχέση με το κράτος. Ξέρετε, βάζω το ερώτημα. Εγώ να βλώνω σκάφη. Έχετε ο Γερμανός τουρίστας να βλώσει. Πουλάω κανένα σκαφάκι σε έναν Έλληνα και κυρίως ασχολούμαι με την ιστιοπλοεία που είναι το δυνατό μου σημείο. Και μπας περιπτώσει, όπως είπα και προηγούμενα, έχει σημασία και η πορεία ενός ανθρώπου. Φαντάζομαι ότι όταν οι άνθρωποι με προτείνα και με επιλέξανε, συνεκτιμήσαν όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε δεν γιατί το λέω και επιμένω στο ερώτημα. Γιατί ακριβώς αυτό το στοίχημα του να βάλουμε και τεχνοκράτες στη διαχείριση της εξουσίας έχει αξία να πάρουμε απάντηση. Θεωρώ, εγώ πάντως θεωρώ τον εαυτό μου όχι απλό τεχνοκράτη. Επιχειρηματία, μέλος. Και ενεργό πολίτη και κοινωνικά ευαίσθητο και με συμμετοχή και με πολλή. Έχει σημασία από εσάς τους ίδιους, τους τεχνοκράτες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ειδικούς, να ακούσουμε το πώς το βλέπετε. Γιατί το να βάλεις κάποιον που έχει σχέση με τις μεταφορές στο Υπουργείο Μεταφορών, κάποιον που έχει σχέση με τη θάλασσα στο Υπουργείο που είναι αρμόδιο, επειδή δημιουργεί αυτό που λέμε στα ελληνικά conflict, έχει αξία να δούμε πώς εσείς το έχετε στο μυαλό σας και αν μπορεί όντως να υπάρξει σωστό ζύγισμα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ούτως ή άλλως το να βρίσκεις τους σωστούς ανθρώπους είναι πάντα μια πολύ επώδυνη διαδικασία και αφιβάλλω κιόλας κι αν είναι και εύκολο. Γιατί εδώ δεν ψάχνεις να βρεις απλώς έναν άνθρωπο, ψάχνεις να βρεις τους καλύτερους. Mm-hmm. Είναι σαν να θες να κάνεις μια ομάδα, ας το πούμε, ποδοσφαιρική που θα παίξει στο παγκόσμιο κύπελο. Εδώ θα πρέπει ο καθένας να είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, το να μπορέσεις να συντεριάξεις, να έχει και επιχειρηματική ικανότητα και να έχει και τη φιλοδοξία προφανώς, να έχει και την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία, να έχει και την αντίληψη, να έχει μια ιστορία, προφανώς είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, θα κλείσουμε λέγοντας ένα πράγμα. Μας μένει αυτό το ερωτηματικό. Τι θα μπορούσε να κάνει ένας τεχνοκράτης στον χώρο του στην εξουσία? Δεν στάθηκε δυνατό δυστυχώς να απαντηθεί. Θα έλεγα τεχνοκράτης και ενεργός πολίτης. Και ενεργός πολίτης, το συμπληρώνετε κάθε φορά και κάνετε καλά. Θα έλεγα επίσης ότι είναι ωραίο να έχεις απέναντι σε ένα πολιτικό που δεν φοράει γραβάτα και έρχεται με τον μπλουζάκι του. Ή θα κατευθείαν δεν είναι σήμερα, ήταν μερά ρεπόρ, να το πω έτσι. Και θα έλεγα και ένα τελευταίο, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο που δεν δίνει κλασικές πολιτικές απαντήσεις. Που αυτό που σκέφτεται το λέει και που το λέει και με τον τρόπο που βγαίνει από μέσα του. Εγώ τουλάχιστον αυτό εξέλαβα. Κύριε Βερνίκο, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.